θα έχουμε ζωντανά τον φιλοξενούμενό μας. Ναι. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, αν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτόν τον κλισέ όρο, είναι ο κύριος Κωστής Κοτσόνης, Field Project Manager και ερευνητής προφορικών ιστοριών για το ιστόρημα με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Κύριε Κοτσόνη, να σας καλημερίσω και να σας καλωσορίσω στην εκπομπή μας. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και ευχαριστώ για την πρόσκληση και για το... για το βήμα. Εμείς ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας για να μάθουμε μέσα από εσάς πρώτα απ' όλα τι είναι το ιστόρημα και εν συνεχεία να αποδείξουμε ότι και μέσα από μια ραδιοφωνική εκπομπή και μέσα από αυτό το βήμα μπορούν κάποιοι άνθρωποι να βρουν και δουλειά, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, πολύ σωστά, θα το πούμε και πιο αναλυτικά αυτό το τελευταίο. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από το ιστόρημα. Έτσι. Το ιστόρημα λοιπόν είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία ξεκίνησε τα τελευταία περίπου 2 χρόνια και τρέχει ένα project. Σκοπός λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε ένα αρχείο προφορικών ιστοριών της Ελλάδας, απασχολώντας νεαρά άτομα από όλη την Ελλάδα, όπως είπα θα αναφερθούμε και πιο αναλυτικά παρακάτω σε αυτό. Και στην ουσία να ανεβάσουμε αυτές τις προφορικές ιστορίες σε έναν online χώρο, αυτό το αρχείο που προανέφερα, ανοιχτές σε όλους τους ανθρώπους για να τις ακούσουν, να μάθουν από αυτές, να ερμηνευτούν από αυτές κτλ. Και αυτές οι ιστορίες, κύριε Κοτσόνη, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν είναι οι ιστορίες έτσι που θα ακούγαμε στην καθημερινότητά μας. Ίσως είναι και κάτι το ξεχωριστό, κάτι που για πρώτη φορά ακούγεται και για όλους εσάς που είστε ερευνητές του ιστορήματος, είναι θα έλεγα και μία πρόκληση να βρείτε τέτοιου είδους ιστορίες, δεν είναι έτσι? Και είναι και όχι, από την άποψη ότι, και αυτό είναι μια πολύ ωραία πάσα για να σας εξηγήσω, ότι είμαστε γενικά πολύ ανοιχτοί. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να καταγράψουμε την ανθρώπινη εμπειρία και τα γεγονότα ή τις στιγμές ή τα ήθη και τα έθιμα της Ελλάδας τόσο στο παρόν όσο και στο παρελθόν. Οπότε για μας έχει πολύ ενδιαφέρον μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία από κάποιον ηλικιωμένο που έζησε τον πόλεμο, ας πούμε, τον εμφύλιο πόλεμο ή την κατοχή, αλλά και μια φαινομενικά πολύ κοινότροπη ιστορία, ας πούμε, όπως ενός νέου ο οποίος αναζητά εργασία στη σύγχρονη Ελλάδα, που και αυτό ίσως είναι ένα ντοκουμέντο ιστορικό για κάποιον που θα το ακούει σε 20 χρόνια, ας πούμε, 30, ή μια νοσοκόμα, η οποία δουλεύει σε δύσκολες συνθήκες μέσα στον κορονοϊό. Οπότε μερικές φορές οι ιστορίες, πολύ ωραίες ιστορίες, μπορεί να είναι και δίπλα μας. Αλλά ναι, θα συμφωνήσω ότι πρέπει να έχεις λίγο ένα αισθητήριο, ας το πω έτσι, για να την βρεις και να πεις όπου εδώ έχουμε μια ωραία ιστορία, ακόμα και αν είναι δίπλα σου. Εσείς εργάζεστε για το ιστόρημα ήδη από το 2020, είσαστε από τους πρώτους έτσι, που μπήκαν σε αυτό το εγχείρημα. Θέλετε να μας πείτε ποια ήταν ίσως η ιστορία που ως ερευνητής βρήκατε πιο ενδιαφέρουσα μέχρι στιγμής? Είναι αρκετές, είναι αλήθεια. Να πούμε και όλα σε αυτό το σημείο ότι πλέον εργάζομαι και ως field project manager, οπότε πλέον αναλαμβάνω να επεξεργαστώ τις ιστορίες που στέλνουν άλλα παιδιά για να ετοιμαστούν, για να ανέβουν στο αρχείο. Θα έρθουμε και σε αυτό, φαντάζομαι, στο πότε θα είναι έτοιμο το αρχείο κτλ. Οπότε έχω γνωρίσει ιστορίες και άλλων παιδιών, αλλά αν ρωτάτε εμένα, μια από τις ιστορίες που μάζεψα που με είχε εντυπωσιάσει ήταν μια ιστορία ενός ανθρώπου που περιέγραψε την πορεία της γιαγιάς του, που ήρθε πρόσφυγας από το Δυτικό Πόντο, για παράδειγμα, βιώνοντας πολύ πολύ δύσκολες συνθήκες ως εχμάλωτη, η οποία αναγκάστηκε να περπατήσει στην ουσία σχεδόν όλη την Τουρκία, για παράδειγμα, μέχρι να καταφέρει, αποτύχει να φτάσει ζωντανή στην Ελλάδα σαν πρόσφυγας.
Οπότε φαντάζομαι, ότι αυτό ήταν κάτι έτσι που σας έκανε εντύπωση από πολλές από τις πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες που έχετε συγκεντρώσει εσείς προσωπικά και τώρα ως Field Project Manager από τις ιστορίες που διαχειρίζεστε. Mm-hmm. Επειδή αναφερθήκατε στο mm-hmm. κομμάτι του αρχείου και το ιστόρημα όπως γνωρίζουμε είναι ένα project που έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια, να το πω έτσι απλά στον αέρα πότε θα το δούμε. Αφού είμαστε στο ραδιόφωνο, επιβάλλεται. Καταρχήν να πούμε ότι κατά κάποιο τρόπο ταιριάζει ο χαρακτηρισμός πότε θα βγούμε στον αέρα, γιατί να εξηγήσουμε και στον κόσμο ότι οι ερευνητές που λέμε, τα παιδιά δηλαδή που συλλέγουμε τις ιστορίες, με κατάλληλο εξοπλισμό ο οποίος μας παρέχεται από το ιστόρημα, καταγράφουμε τις ιστορίες με ηχογράφηση, δηλαδή κάνουμε μια κουβέντα με τον άνθρωπο και καταγράφουμε τη φωνή του στην ουσία. Οπότε το κοινό μας έχει την ευκαιρία να ακούσει τις ιστορίες και να τις διαβάσει με τη μορφή από μαγνητοφώνησης. Κοιτάξτε, επειδή τώρα ακριβώς όπως είπα και πριν είμαστε σε μια φάση που κι εγώ είμαι σε αυτή την ομάδα που ετοιμάζουμε το αρχείο, καθώς μας έρχονται ιστορίες άλλων παιδιών, θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο φθινόπωρο θα έχουμε μια πιο οριστική απάντηση να δώσουμε και στο κοινό μας για το πότε θα βγούμε στον αέρα. Δηλαδή ενδεχομένως και στα τέλη του 2021 να είναι μια ασφαλής πρόβλεψη για το πότε θα είμαστε στον αέρα. Αλλά να πω σε αυτό το σημείο ότι προς το παρόν ο κόσμος μπορεί να δει ένα δείγμα των ιστοριών μας, καθώς στο ιστόρημα .org, δηλαδή ιστόρημα.org, υπάρχει το λεγόμενο πόρταλ του ιστόρημα, στο οποίο κάποιες από τις ιστορίες που θα υπάρχουν και στο αρχείο ανεβαίνουν σε μια πιο σύντομη μορφή τύπου podcast, όπου μπορεί κάποιος να τις ακούσει είτε από το site είτε από όλες τις δημοφιλείς πλατφόρμες. Πολύ ωραία. Ιστόρημα.org λοιπόν, για να δείτε ήδη από τώρα τη δουλειά που ετοιμάζουν και τώρα να περάσουμε και στα πιο ενδιαφέροντα για τους ακροατές μας. Ήδη από χθες και από νωρίς το πρωί είχα προαναγγείλει ότι θα δώσετε την ευκαιρία σε νέους και όχι σε ανθρώπους απαραίτητα που είναι δημοσιογράφοι να μπορέσουν να εργαστούν για το ιστόρημα, το οποίο ας επαναλάβουμε ότι έχει υλοποιηθεί με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Λοιπόν, πώς θα γίνει αυτό, κύριε Κοτσόνη? Για εξηγήστε μας τον τρόπο. Πολύ σωστά και με προλάβατε. Ετοιμαζόμουν να πω ότι σε όλο αυτό είναι σημαντική και η αρρωγή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το οποίο ενέταξε το ιστόρημα στην πρωτοβουλία του για την επανεκκίνηση και την ενίσχυση των νέων. Στην ουσία το ιστόρημα ξεκίνησε από την δημοσιογράφο Σοφία Παπαϊωάννου και την ιστορικό του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης Κάθριν Φλέμινγκ και αργότερα αυτό κούμπωσε με την πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Στην ουσία στο ιστόρημα κάθε περίπου 2 με 3 μήνες ανοίγουν θέσεις για ερευνητές σε κάποιο νομό της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε λοιπόν και από τη Δευτέρα νομίζω, αν δεν απατώμε, τρέχουν ήδη αιτήσεις για τους νομούς Θεσσαλονίκης, στην οποία και βρισκόμαστε, και Σερών. Οπότε αν υπάρχουν άνθρωποι ηλικίας 18-35 ετών συγκεκριμένα, οι οποίοι να είναι άνεργοι και να αναζητούν εργασία και φυσικά να ενδιαφέρονται να ακούσουν και να μαζέψουν ωραίες ιστορίες και να μάθουν πράγματα, μπορούν να μπουν στο ιστόρημα.org, εκεί που αναφέραμε και πριν, και να κάνουν την αίτησή τους και ποιος ξέρει, μπορεί να έχω την ευκαιρία να είναι η επόμενη εκπρόσωπη του ιστορήματος στη Βόρεια Ελλάδα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό και σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε τη δική μας εκπομπή για να το γνωστοποιήσετε, μιας και ο Λίμπερο φτάνει παντού, επομένως από Θεσσαλονίκη, από Σέρες που μας ακούν αυτή τη στιγμή, ακροατές 18 έως 35 ετών μπορούν να κάνουν μια αίτηση στο ιστόρημα.org και να γίνουν οι νέοι σας ερευνητές. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή μας την κουβέντα, την πολύ ενδιαφέρουσα. Αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, να σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Κοτσόνη. Νομίζω ότι δεν έχω να προσθέσω κάτι, μόνο να, πώς θα το πω,
να πω στον κόσμο, να τον παροτρύνω να ανακαλύψει τις ιστορίες και κυρίως να μάθει, ακόμα και αν τελικά δεν βρει ενδιαφέρον στο δικό μας project, να ακούει ιστορίες, να ακούει περισσότερο τον άλλον και να αγγίζει περισσότερο, να αγγίζεται περισσότερο έτσι συναισθηματικά με τον άλλον μέσα από αυτά που έχει ο καθένας να πει. Είναι πολύ θεραπευτικό αυτό, πιστέψτε με, το να ακούς το βίωμα του άλλου και να ταυτίζεσαι, να συγκινήσεις, να μαθαίνεις. Αυτό θέλουμε να καταφέρουμε κι εμείς, ελπίζω να, και ο κόσμος να μας ακολουθήσει σε αυτό. Και με αυτό θα κλείσουμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη σημερινή σας παρουσία εδώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.